Τέτοια χρονιά δεν έχουμε ξαναζήσει ακόμα. Και ούτε οι παλιοί ακόμα δεν θυμούνται ακόμα τέτοια χρονιά. εγώ παράγαγα 4 έω 5 τόνου φέτο. Το, το ελάχιστο που παρήγαγα ήταν γύρω στα 1300-1500 κιλά και όχι καλή ποιότητα. Αφού είδαν πω κύλησε η τωρινή ελαιοκομική περίοδο, οι αγρότε δεν ξέρουν τι να περιμένουν και στην επόμενη, αφού ο χρόνο κυλά σε βάρο τη τσέπη του αλλά και των περιουσιών του. Από τη μία το φετινό ταμείο που κατά μέσο όρο είναι 70 με 80% μείων και από την άλλη αποζημιώσεις που έχουν μείνει στη σύνταξη ενός φακέλου για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη διεκδίκησή τους στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Αν δεν βοηθήσει λίγο το κράτος να σταματήσει πάνω από το παραγωγό υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Για τον εξή λόγο, δεν μπορεί να τα στι υποχρεώσει. Όπω αυτέ οι υποχρεώσει είναι εύκα, είναι ε, ένφια, είναι ένα σωρό έξοδα για να μπορεί να, να, έρθει να να ρε παιδί μου σε, σε, στα ίσια του παραγωγός. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και δεν ξέρουμε πώς μπορεί να, να λυθεί αυτό το θέμα. Κάθε χρόνο βγάζαμε τρεις-τέσσερις τόλους λάδι και φέτος έχουμε πέσει στο ένα και αυτό ούτε μας το ζητούν καθόλου. Και τι γίνεται, τα βγάζετε πέρα οικονομικά. Δεν τα βγάζουμε και θέμε στήριξη από το κράτος όσο μπορούν να μα βοηθήσουν. 95% έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στην Κρήτη και φέτο με το σταγονόμετρο υπάρχουν τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα. Οι παραγωγοί εκφράζουν την κραυγή αγωνία του, καθώ για εκείνου που το ελαιόλαδο είναι το κύριο εισόδημά του, οι υποχρεώσει έχουν μετατραπεί σε ασήκωτο φορτίο. Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι μπορεί οι υπηρεσίες να προγραμματίζουν ήδη τη δακοκτονία και να κάνουν συσκέψεις επί συσκέψεων, αλλά όσο ο παραγωγό δεν έχει χρήματα για να καθαρίσει και λιπάνει το χωράφι του, και την επόμενη ελαιοκομική περίοδο δεν θα δει διαφορά στην τσέπη του. Η Ήπεθρο σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό η πολιτεία έπρεπε ήδη να έχει προβεί στη διαδικασία αποζημιώσεων και να έχει δώσει έστω μία προκαταβολή σαν ενίσχυση για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Οι κυριότερε εργασίε στην ελαιοκαλλιέργεια γίνονται αυτού του μήνε. Δηλαδή Ιανουάριο, Φλεβάριο, το πολύ και μέχρι το Μάρτιο, μέσα σε αυτό το τρίμηνο. Να κλαδέψει, να ραντήσει χαλκό, να λιπάνει και προχωράμε. Μετά πιο πέρα για σκαψίματα, αυτά είναι αδύνατο, αδύνατο να τα κάνει γιατί ένα που δεν μπορεί να τα κάνει και μόνο, θα πρέπει να πληρώσει. Mm -hmm. Α, από πού να πληρώσει, όταν το εισόδημά του έχει, έχει μειωθεί κατά 80%. Οι συνδικαλιστέ ζητούν από την κυβέρνηση αποζημίωση εδώ και τώρα και να μην περιμένει την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα δέντρα δεν μπορούν να την περιμένουν. Μια μεγάλη αγωνία από του παραγωγού. Εγώ επειδή. Ε, ασχολούμαι και με το συνεταιριστικό κομμάτι αλλά και με το συνδικαλιστικό είμαι κάθε μέρα αποδέχτης τηλεφωνημάτων και ερωτήσεων και αγωνία των παραγωγών το τι γίνεται με τις αποζημιώσεις, πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις και αν στηριχτούν πραγματικά γιατί ο παραγωγός εάν δεν στηριχτεί θα το αφήσει το επάγγελμα και θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα της ταφίδα, που αν πριν από 20-30 χρόνια λέγαμε ότι στο νησί μας πλέον δεν θα παράγονται ούτε χίλι σταφίδα θα ήταν όνειρο θερινής νυχτός.